Στα Τρίκαλα βρίσκεται από το μεσημέρι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Πύρος Δήμας, ο οποίος με την άφιξη του στα Τρίκαλα με σκοπό να μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση του κόμματος στην Καλαμπάκα, επισκέφθηκε αρχικά τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρόντες στη συνάντηση που πραγματοποίησε ο Ολυμπιονίκης Άρης Βαρών με την διοίκηση του τμήματος ήταν και οι υποψήφοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κ. Παταβούκας και Φαμίσης, οι οποίοι ενημέρωσαν από την πλευρά του τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας για το έργο και τις δυνατότητες του ΤΕΦΑ. Καταρχήν, να καλωσορίσουμε τον Πύριο του Δήμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται στο νομό μας. Ξεκινώντας την επίσκεψη εδώ στα ΤΕΦΑ και συζήτηση και με τους καθηγητές αλλά και με τους φοιτητές για πολλά θέματα που απασχολούν τον αθλητισμό. Ο Πύρος ο Δήμας, όπως γνωρίζετε, είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας, συμβολίζοντας όλες τις αξίες οι οποίες πρεσβεύει ο αθλητισμός σε μια συγκυρία κοινωνική, οικονομική και εθνικής κρίσης, η οποία έχει πολύ, πολύ μεγάλη ανάγκη από επαναπροσδιορισμό των αξιών της οποίας στην διαδρομή μας μέσα στον χρόνο κάπου τις είχαμε χάσει. Έτσι λοιπόν, η επιλογή του νομίζω ήταν μια επιλογή για πρώτη στην πρώτη θέση επικρατείας, ακριβώς με αυτό το συμβολισμό, έχει ιδιαίτερη αξία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Το βράδυ θα είναι στην Καλαμπάκα για να εγκαινιάσει το εκλογικό περίπτερο του ΠΑΣΟΚ στις 9 η ώρα, όπου θα έχει την ευκαιρία, πέρα από το να δει τον κόσμο, να απευθύνει και ένα χαιρετισμό, να εκφράζει κάποιες σκέψεις και κάποιες θέσεις πολιτικές και ανανέωσε, όπως προηγουμένως είπε, και στο κοντινό μέλλον ανανέωσε την επαφή του με τον κόσμο των Τρικάλων, αφού ήδη κανονίστηκε να γίνει μια ειδική εκδήλωση για όλα τα θέματα που αφορούν τον αθλητισμό και σε οικονομικό και σε κοινωνικό αναπτυξιακό επίπεδο. Χαίρομαι που βρίσκομαι σε Τρίκαλα. Είδα σήμερα εδώ νέους ανθρώπους, νέα παιδιά, να προβληματίζονται, να έχουν τις αγωνίες για το μέλλον τους. Προσωπικά, όπως είπε και ο Κώστας, ο Παταβούκας, έχουμε μάθει στα δύσκολα και με τον αθλητισμό, έχουμε μάθει να παλεύουμε. Τώρα στα δύσκολα μας χρειάζεται η πατρίδα και τώρα αποφασίσαμε και εμείς να στηρίξουμε την πατρίδα. Είμαστε εδώ, παλεύουμε και θα παλεύουμε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τη χώρα μας και για αξίες, λέγοντας αλήθειες στο λαό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης και να προχωρήσουμε μπροστά. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Πύρο Δήμα, που επισκέφθηκε το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΕΦΑ Τρικάλων. Είμαι και εγώ της οικογένειας, θα έλεγα, είμαι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Άκουσα με προσοχή τους συνάδελφους, οι οποίοι τοποθετήθηκαν ο καθένας ανάλογα με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο το οποίο έχει, και από τη δική του πλευρά και μέσα από τις ανησυχίες ο καθένας κατέθεσε μια δική του στρατηγική. Άρα το μήνυμα το πολιτικό εμείς το πήραμε, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ενιαία στρατηγική πολιτική, έτσι θα την χαρακτηρίσω, για να μπορέσουμε τον αθλητισμό να το βάλουμε σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό, ανταποδοτικό θα έλεγα, γιατί υπόθηκαν και θέματα οικονομικά, το οποίο θα είναι εισάξιο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.